Ο κύριος Πέτρος Μπέλος, ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλησπέρα. Δεν μπορώ τώρα να σε αντιμετωπίσω όπως αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες τους πολλούς πολιτικούς που φιλοξενούμε. Ο Πέτρος ο Μπέλος έχει αναφορές στα πολύ ανθρώπινά μας. Και όχι στα πολύ, δηλαδή η εξίσωση είναι τα ανθρώπινα ζητήματα. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Στο όνομα του Πέτρου. Είναι υποψήφιος όμως, θα το δείτε τώρα να το γράφει κάτω έτσι ο τίτλος. Είναι υποψήφιος όπως το βλέπετε, περιφερειακός σύμβουλος με τον Κώστα Αγοραστό στη Μαγνησία, στην περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας. Αλλά έχοντας κλείσει ήδη, κλείνει σε αυτές τις ημέρες 5 θητείες στην Προεδρία, συνολικά 6 θητείες στη διοίκηση του Υπόκαμπου. Έτσι. Και πάει λέγοντας. Από το 2013. Έτσι, νομίζω είσαι από τις πιο οικίες φιγούρες. Ήταν άλλος συνάδελφός σου πριν. Και λέω θα έρθει από την παράταξή σας και εκείνο. Ναι, ναι. Με το που σε είδε, λέω το ξέρω. Πώς και έτσι. Για πες. Θεωρώ υποχρέωση. Καλά, πολιτική δράση είναι και αυτή που κάνεις. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Έτσι. Έχεις φωνάξει, έχεις συγκρουστεί. Δεν είναι ότι τα βρίσκεται λυμμένα. Τα άτομα με αναπηρία τα θέματα. Ακριβώς. Και απλώς έχετε ένα όργανο για να συντονίζεστε, για να μιλάτε, για να οργανώνετε πράγματα. Έτσι. Δίνετε αγώνα κάθε μέρα. Δίνουμε καθημερινό αγώνα, πολύ σωστά, Σωτήρη. Και πιστεύω ότι και από την περιφέρεια Θεσσαλίας θέλω να υπάρχει μια φωνή για τα άτομα με αναπηρία, γιατί υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή θέλουν, αλλά δεν μπορούν να έχουν και φωνή ακόμα. Οπότε θεωρώ υποχρέωσή μου και για αυτούς τους ανθρώπους, και για μένα φυσικά, να αγωνιστώ για να κάνουμε μία περιφέρεια Θεσσαλίας, στον ομό μας, να είναι προσβάσιμος απόλυτα και να μπορούμε να ζούμε κι εμείς ισότιμα, να λειτουργούμε. Μακάρι όμως να ήταν θέμα μιας θητείας ή 2 θητείων της περιφέρειας. Ακριβώς, είναι θέμα της πολιτείας εν γέννη. Είναι ως επιτοπλίστων. Γιατί είμαστε τόσο πίσω? Στην Ήπειρό μας τα ποσοστά προσβασιμότητας είναι πολύ ψηλά. Δεν ξέρω τι κατάταξη έχει η χώρα μας. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες σημαντικές προσπάθειες, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο. Έχουμε ανέβει λίγο και μιλάμε για κάποιες προσπάθειες που γίναν ως επιτοπλίστων από τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν, να φωνάξετε, να φωνάξουμε μόνο, δηλαδή αυτό που λέμε το αυτονόητο, και μου ήρθε στο μυαλό μια συγκεκριμένη σκέψη και έτσι άποψη του συγχωρεμένου του Προέδρου μας, του Κώστα του Κουσουτζή, ο οποίος μου είχε πει τελικά, Πέτρο, εμείς κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου. Και μου έχει τυπωθεί στο μυαλό αυτή. Τελικά, όπως διαπίστωσες και εσύ, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όχι, τελικά τίποτα δεν είναι αυτονόητο και θα πρέπει συνεχώς να σου πω, δεν είναι για τα γαϊδούρια που πάνε και παρκάρουν στις ράμπες. Στις ράμπες, πάνε και παρκάρουν στις θέσεις αναπήρου. Έτσι, ακριβώς. Επειδή εγώ τυχαίνει εκεί που μένω να είναι 2 θέσεις από κάτω, το βλέπω συνέχεια. Έτσι. Μα πολλές φορές έχουμε τύχει θέσεις, αυτοκίνητα να είναι στις 2 θέσεις των δικών μας έξω από το σωματείο. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, δηλαδή κάπου έχουμε μαλώσει μια φορά. Βέβαια, έχουμε μαλώσει μέσα εδώ. Εδώ έχει το ρόλο της πολιτείας. Όχι προς την ενημέρωση μόνο. Έτσι. Όχι ως προς την ευαισθητοποίηση. Ακριβώς. Το άλλο ότι δεν μπορεί να καίγομαι, να έχει πάρει φωτιά το σπίτι μου. Δεν θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στη θέση. Ακριβώς. Αυτή. Δηλαδή είναι απαγορευτικό ούτε για το 1 λεπτό. Του τύπου το άφησα γιατί. Ναι, γιατί συνήθως αυτό μας λένε για 1 λεπτό. Αν δεν είναι σε περιπολία σε όλες αυτές τις θέσεις μόνιμα ένας αστυνομικός, δεν χρειάζεται να απασχολούνται δύο. Ένας αστυνομικός. Πόσες θέσεις είναι στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου? Δεν είναι πάρα πολλές αντικειμενικά. 30, 40, 50, εγώ σου λέω. Μια περιπολία. Έτσι. Όταν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, θα είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Και δεν θα μπει κανένα πολιτικό γραφείο στη μέση για να σβηστεί το πρόστιμο, για να πάρει τις πινακίδες κλπ. Δεν θα το ξανακάνεις. Η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό ότι βλέπω υπάρχει μια πολύ καλή κινητοποίηση και από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Τροχέα. Οπότε πιστεύω κάτι θα γίνει. Σιγά σιγά
θα εμπεδωθεί η έννοια της προσβασιμότητας, το να σεβόμαστε πολύ απλά τον συνάνθρωπό μας. Δεν είναι ένα άτομο με αναπηρία. Πολλές φορές βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Είτε είναι κινητικά ανάπηρος, είτε είναι ένας άνθρωπος αρτιμελής. Γιατί με τον Κώστα αγοραστώ? Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνταγή πολύ πετυχημένη. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ και συγχρόνως θαυμάζω απεριόριστα. Και για μένα είναι η μία λέξη που τον χαρακτηρίζει, είναι αποτελεσματικός. Κάθε φορά που βάζει ένα στόχο, νομίζω ότι τον πετυχαίνει και προχωράμε παρακάτω. Στα πιο ειδικά είναι κοντά σας? Ναι. Ενώ στα ζητήματα που σας αφορούν? Ακριβώς, και στα δικά μας ζητήματα υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Και μάλιστα κάθε φορά μου λέει ότι όταν υπάρχει ένα άτομο που σας αφορά, σκέφτομαι, λέει, κατευθείαν εσένα χαρακτηριστικά. Και ό,τι ζητήσουμε και περνάει από το χέρι του, γίνεται πραγματικότητα. Και με παρεμβάσεις, έτσι κακά τα ψέματα, σε όλους τους τομείς, από ό,τι θα δούμε, πάνω από 700 έργα στο νομό Μαγνησίας, στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ δράσεις, προγράμματα, παρεμβάσεις. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και συνεχίζουμε. Τι χαρακτηριστικά έχει η δική σου υποψηφιότητα? Θέλω να τα συμπυκνώσουμε γιατί τα περιγράψαμε. Δεν σε επιλέγουν τυχαία τα άτομα με αναπηρία να τους εκπροσωπείς. Είσαι μαχητικός, δίνεις τους αγώνες, έχεις αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα άλλο πεδίο πολιτικής δράσης. Ακριβώς. Είναι ένα πεδίο πολιτικής δράσης και νομίζω ότι από αυτό το μετερίζει. Είμαστε μέσα στα πράγματα πολύ απλά και μπορούμε να κινούμε καλύτερα κάποιες διαδικασίες. Να έχουμε τη φωνή που πρέπει να υπάρχει και από εκεί και πέρα, όταν χρειαστεί, να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι. Ναι. Νομίζω ότι, Σωτήρη, με ξέρεις, όταν πρέπει και κάτι είναι το οποίο το διεκδικούμε και πρέπει να γίνει, θα χτυπήσω και το χέρι στο τραπέζι αν χρειαστεί. Μάλιστα. Πολύ καλή επιτυχία, Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ. Για και χαρά, και μετά από αυτές τις εκλογές την... έχεις και τις άλλες εκλογές στο σωματείο. Στο σωματείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ανθεκτικός? Ναι. Είσαι? Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι απαιτητικό πόστο. Όντως, όντως, όντως. Και μην ξεχνάμε και με θέση και στην... Γιατί 10 χρόνια είναι 10 χρόνια. Έτσι, και στην Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά. Βεβαίως. Πύρων, και στην Περιφερειακή Ομοσπονδία. Αλλά όσο μπορώ θα παλεύω. Σε νομίζω αυτό θερμά είναι το μότο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σου. Για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ.